Συμβαίνει πολλές φορές μια μαντινάδα να περιέχει τόσο πυκνό νόημα και να προσδιορίζει με τόση ακρίβεια μια κατάσταση που αλλιώς θα χρειαζόταν σελίδες ολόκληρες για να το περιγράψει κανείς. Πολλές φορές ακόμα μια μαντινάδα αποκαλύπτει τόσο καθαρά το συναίσθημα και την όλη ψυχική κατάσταση του ανθρώπου που θα ρεις πως αποτελεί μια ολοκάθαρη φωτογραφία του εσωτερικού του κόσμου. Ή στραβός, κατάφερε να δώσει με δύο στίχους μονάχα ολόκληρο το περιεχόμενο της ψυχής του. Κόσμο πατώ, κόσμο γρικό και κόσμο δεν γνωρίζω. Ό,τι μπαντέρ με τη ζωή και πώς την ταλιαντίζω. Ο σημερινός φιλοξενούμενός μας είναι ένας από τους πιο παλιούς και πιο χαρακτηριστικούς γεράριδες του τόπου μας. Η κακή μοίρα θέλησε το Μανώλη Πασπαράκη τυφλό. Από τα 3 του χρόνια αρρώστησε και έχασε το φως του. Ωστόσο, τα μάτια της ψυχής του είχαν μια ιδιαίτερη ευαισθησία και μια δύναμη να βλέπουν και να ξεχωρίζουν το όμορφο, το μερακλείδικο, το ανθρώπινο. Πολύ νέος, ο Μανώλης Πασπαράκης έπιασε τη λύρα και αυτή έγινε ο πιο πιστός και ο πιο ζεστός σύντροφος στη ζωή του. Ταυτόχρονα όμως με αυτή τη λύρα σκόρπισε για μερικές δεκαετίες το κέφι και τη χαρά, το γλέντι και τη συγκίνηση, το τραγούδι και το χορό σε ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων. Σήμερα, στα 72 του χρόνια, ακμαίος στην ψυχή και στο πνεύμα, αθεράπευτα μερακλής και ευαίσθητος, παίζει ακόμα λύρα σε κατάλληλες περιστάσεις. Ο Πασπαράκης διακρίνεται για δύο κυρίως στοιχεία στην καλλιτεχνική του προσφορά. Το ένα είναι το πάθος του και η ευαισθησία της ψυχής του για τη λύρα και για τη μαντινάδα. Το άλλο είναι ο τρόπος που παίζει, ένας τρόπος χαρακτηριστικός, με δικούς του αυτοσχεδιασμούς και κανόνες. Με μια πειθαρχία σε ένα ρυθμό ασυνήθιστο. Ένας τρόπος προσωπικός που βρήκε μια πλατιά απήχηση στο κοινό, κυρίως των Αγγλίων, αλλά που άσκησε κάποια επιρροή και σε ένα ευρύτερο κριτικό περιβάλλον.